Πριν από πάρα πολλά χρόνια, σε ένα ωραίο πάρτι πρωτοχρονιάτικο, έγινε μια ωραία γνωριμία σε αυτή την πόλη, μέσα από το χορό. Δηλαδή, νομίζω ότι ούτε καν μιλήσαμε, μόνο κοιταχτήκαμε και αρχίζαμε να χορεύουμε ξέφρενα, μέχρι που ξημέρωσε. Σε ένα, νομίζω, σπίτι, σε μια αυλή κάπου εκτός Θεσσαλονίκης, στην Επανομή. Ήτανε Σοφία Νικολαίδου, πού ήτανε, θυμάστε? Νομίζω Επανομή. Ο χορός μας γνώρισε. Εννοείται. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, στο Πάρετε Θέση. Σε καλωσορίζουμε. Καλή χρονιά. Καλή μας χρονιά. Ωραία. Τον τελευταίο καιρό η Σοφία Νικολαίδου είναι στην επικαιρότητα γιατί έχει κυκλοφορήσει ένα καινούργιο βιβλίο. Ένα βιβλίο που το λες και έτσι, προσωπικό αποτύπωμα. Ναι. Το λες και έτσι. Αημερολόγιο. Και έτσι το λες. Ναι. Θρίλερ. Με καλό τέλος. Ναι. Ένα βιβλίο που λέγεται «Καλά και σήμερα» και είναι ουσιαστικά όλη η περιπέτεια που έζησες με τον καρκίνο. Ναι, ωραία. Από την πρώτη μέρα της διάγνωσης μέχρι την τελευταία χημειοθεραπεία. Ναι. Μέρα-μέρα. Μέρα-μέρα. Ένα βιβλίο που έχει μέσα πάρα πολύ αγάπη, έτσι το είδα εγώ. Έχει πολύ αγάπη, πολλά κιλά αγάπης, έχει πολλούς φίλους, έχει οικογένεια, έχει και τους γιατρούς. Ναι, και έχει όλα αυτά τα πράγματα, άλλοτε σκληρά, άλλοτε σημαντικά, άλλοτε ενδιαφέροντα, που μου μάθει ο καρκίνος. Μαθαίνεις πράγμα, Δηλαδή, αισθάνομαι αδύναμος απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταγράψει αυτή την ιστορία έτσι μέρα-μέρα, λεπτό-λεπτό, συναντήσεις, ιστορίες, γιατροί. Συνήθως οι άνθρωποι που είναι έξω, απ' έξω, το δραματοποιούν λίγο παραπάνω, νομίζω, από ότι όταν είσαι μέσα μπορείς να κάνεις πλάκα και με το χάλι σου. Ναι. Μπορείς και λίγο να το διακομωδήσεις. Νομίζω ότι... Εντάξει, είναι ο καρκίνος στη δική μου περίπτωση, θα μπορούσε να είναι το ζόρι, ένα ζόρι που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς κάποια στιγμή στη ζωή του και βάζει λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή, επειδή συνήθως μας παίρνει η φόρα της ζωής και αρχίζουμε να θεωρούμε ότι κάποια πράγματα είναι περισσότερο σημαντικά από άλλα, νομίζω ότι μια τέτοια περιπέτεια ή αντίστοιχες περιπέτειες μας δείχνουν ότι είναι πραγματικά σημαντικό. Ένας άνθρωπος με τη δική σου φαντασία, με τα δικά σου εκφραστικά μέσα, με τον τρόπο τον ύποπτο, πονηρό λοξό που κοιτάζει την πραγματικότητα, είχε παραπάνω όπλα στο να ζήσει αυτή την περιπέτεια με έναν, ξέρω, με έναν άλλο ρυθμό, με ένα άλλο σενάριο. Εντάξει, είχα τον τρόπο που έχουν συνήθως οι καλλιτέχνες, δηλαδή το οποίο είναι σωτήριο. Αλλά νομίζω ότι το έχουμε και όλοι οι άνθρωποι όταν μας συμβαίνει κάτι που αλλάζει τη ροή της καθημερινότητας. Δηλαδή την ίδια ώρα που είσαι μέσα, είσαι και έξω και βλέπεις τον εαυτό σου και τον παρατηρείς. Αυτό είναι μια λίγο επικίνδυνη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα τραμπάλα. Και το άλλο κομμάτι είναι οι λέξεις. Εμένα αυτό είναι το εργαλείο μου. Οπότε και γι' αυτό η πρώτη σκέψη ήταν ότι... Αυτό θα καταγραφεί γιατί αυτός είναι ο τρόπος ο δικός μου να καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει. Οι λέξεις που χρησιμοποιείς, και αυτό σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν και έλεγα τι θα ήθελα να πω στη Σοφία, ας πούμε. Επειδή θεωρώ ότι έχει γίνει μεγάλη κατάχρηση λέξεων. Νομίζω ότι είναι και μέσα στο, πώς το λένε, στην κουλτούρα της εποχής. Πολλές λέξεις δηλαδή έχουν αλλάξει νοήματα, πολλές λέξεις τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ αδιάφορα. Ενώ είναι βαθιές λέξεις. Η λέξη καλημέρα, η λέξη αγάπη, η λέξη εγώ, η λέξη ξέρω κι εγώ ουσία, νόημα κτλ. Νομίζω ότι μέσα από τη δική σου γραφή και περισσότερο σε αυτό το βιβλίο που εντάξει υπάρχει όλη αυτή η φόρτιση, έχουν πιο βαριά. Δηλαδή κάθε λέξη έχει άλλα κιλά σε σχέση με κάτι άλλο, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι και ένα χάρισμα δικό σου, το κάνεις. Με ενδιέφερε και τώρα ίσως με ενδιαφέρει λίγο παραπάνω πώς γίνεται και κάποιες λέξεις έρχονται και κολλάνε πάνω στα πράγματα και γίνονται σχεδόν σαν να γίνονται το πράγμα, γιατί πολλές φορές ακούγονται κούφιες. Με αυτό το βιβλίο, αλλά και με τη λογοτεχνία, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Οι λέξεις να είναι κοντά στα πράγματα. Θες να σωματοποιούνται λίγο οι λέξεις. Ναι. Αυτό νομίζω έχουμε χάσει. Ναι. Νομίζω και μέσα από τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής που κάνεις, η επαφή σου με μαθητές. Και με μεγαλύτερους ανθρώπους. Μαθητές γενικότερα. Ναι. Τη ζωή, ας πούμε. Ναι. Σου δίνει αυτή τη στιγμή την ευκαιρία αυτό το πράγμα που έχεις βάλει ως αποστολή να το πετύχεις. Δηλαδή θα κάνεις έργο. Η γλώσσα είναι εργαλείο, είναι νηστέρι. Είναι το πώς χειρουργείς την πραγματικότητα ή πώς τη μαγειρεύεις. Και οι φωτογραφίες αυτές επίσης, φαντάζομαι το δικό σου φακό είναι όλες τραβηγμένες. Αυτοκινητό είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα τι είναι? Είναι το μεγάλο ταξίδι της Σοφίας Νικολαίδου στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια.
στην Ανατολική Ακτή, ναι, στα Αμερικάνικα. Αυτό ήταν ένα ωραίο δώρο. Στην περίοδο της βαριάς χημειοθεραπείας βγήκε, να τη μεταφράστηριά μου, η Κάρεν Έμεριχ, είναι καθηγήτρια στο Πρίνστον. Να πούμε ότι είναι μεταφράστρια του... του βιβλίου «Χορεύουν οι ελέφαντες», που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Melville House, με τον τίτλο «The Scapegoat» στην Αμερική. Κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2015. Και μετά ήρθε μια πολύ ωραία πρόταση από το Nassis Foundation των Ηνωμένων Πολιτειών για μια περιοδία στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια της Ανατολικής Ακτής. Μεγάλα πανεπιστήμια, το Princeton, το Harvard, το Brown, στη Φλόριντα. Τώρα εδώ είμαι στο Harvard, στο τμήμα της μετάφρασης που κάνουμε την παρουσίαση από την Βοστόνη, φωτογραφίες. Αυτό είναι, από ό,τι θυμάμαι, είναι μια διαμαρτυρία έξω ναι, από το Harvard. Ναι. Είναι ένα ταξίδι δηλαδή λογοτεχνικό. Μιλούσε για το βιβλίο σου. Μιλούσα για το βιβλίο. Αυτό είναι το εξώφυλλο του βιβλίου. Είναι ένα βιβλίο που αφορά και τον Αμερικάνικο... Ναι, τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Τους ενδιαφέρει. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο ήταν σε πανεπιστημιακούς χώρους, εκτός από το Τορόντο που ήταν ένα μεγάλο λογοτεχνικό φεστιβάλ, αλλά απευθυνόταν και σε ευρύτερο κοινό. Ήτανε φοιτητές που είχαν διαβάσει το βιβλίο ή το είχαν διδαχτεί. Ήξεραν για τον Μπόλκ, την υπόθεση, όλα αυτά τα πράγματα. Όχι απαραίτητα. Αυτό συζητούσαμε με τον Άρη απ' έξω πριν μπούμε μέσα, ότι εμείς ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι, ο Πόλκ, ας πούμε, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε δύο πράγματα, ότι το βιβλίο αυτό πραγματεύεται «Χορεύουν οι ελέφαντες», στην υπόθεση Πόλκ, την εξέλιξή της, το τι έχει γίνει. Έχει δύο αφηγηματικά νήματα. Το ένα είναι η υπόθεση Πόλκ, επομένως βρισκόμαστε σε βαθύ εμφύλιο, 48-49. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αστυνομική, ας την πούμε έτσι, ιστορία ή μια μεγάλη πολιτική δολοφονία, η οποία όμως ορίζει και την αρχή του ψυχρού πολέμου σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά αυτό ξέρεις, ούτε το πολύ ξέρουν, ούτε πολύ ενδιαφέρει τους Αμερικανούς. Δηλαδή το ακούγανε σχεδόν ευρώντιτοι. Σαν να ακούνε επιστημονική φαντασία. Σαν να ακούνε πώς ακούμε εμείς για το τάδε ασιατικό θέμα, το οποίο πιθανώς οι Ασιάτες το θεωρούν πολύ μεγάλο ζήτημα στη δική τους ιστορία. It's all Chinese to me. Παρόλα αυτά τους ενδιέφερε πολύ, πρώτον, ένας φακός που μέσω της λογοτεχνίας κοιτούσε τα θέματα αυτά που είναι πολιτικά, που είναι ιστορικά, γιατί το δεύτερο κομμάτι αφορά την Ελλάδα σήμερα, την Ελλάδα της κρίσης στο μυθιστόρημα. Τους ενδιέφερε λοιπόν πάρα πολύ η λογοτεχνική αποτύπωση τέτοιων θεμάτων. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις τους, γιατί ήταν ερωτήσεις ανθρώπων που ερχόταν και για μένα, ας πούμε, συγγραφικά. Άνθρωποι από τελείως διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο διαβάζουν το βιβλίο και συζητάμε πράγματα που δεν θα τα συζητούσαμε εδώ. Ήταν πολύ ωραίο δώρο. Ένα εκπαιδευτικό ταξίδι και για σένα. Πέρα από το γεγονός ότι πήγες ως πρέσβερα της ελληνικής λογοτεχνικής σκηνής, αν θέλεις, ή της Θεσσαλονίκης, για να το κάνουμε και λίγο πιο δικό μας. Αυτό ακτινοβολούσες. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, βιβλίο, λογοτεχνία, σύγχρονη. Ας πούμε ότι ήταν πολύ διδακτικό για μένα. Και γιατί βλέπει κανείς τα πανεπιστήμια αυτά και τον τρόπο που εργάζονται από μέσα. Γιατί πολλοί από αυτούς τους φοιτητές το είχαν μελετήσει. Και γιατί βλέπεις, έρχεται ο Κορεάτης, ο Κινέζος, ο Αμερικανός και με τη δική του πρόσληψη σου λέει πώς διαβάζεις το βιβλίο. Πολύ γοητευτικό δώρο. Σας ευχαριστούμε και για το δικό σας δώρο εδώ, η παρουσία σας στο Πάρτε Θέση, Σοφία Νικολαίδου. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Και εσύ, Κωστή. Καλή δύναμη, καλή τύχη, όλα στα πόδια σου και στα χέρια σου και παντού.